Παρακαλώ, το λόγο έχει η κυρία Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση. Παρακαλώ, κύριε Βελόπουλο, έχει λήξει το θέμα. Μπορώ να αρχίσω. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω ως επιστήμον ιατρός για τα νοσοκομεία και τα προβλήματά τους. Αρχικά θα αναφερθώ στην εξοικονόμηση πόρων μέσω του φαρμάκου, θέμα που εν συνεχεία θα αναλύσω διεξοδικά. Θα αναφερθώ επίσης στα ράντζα, που δυστυχώς ως σήμερα κατακλείζουν τους διαδρόμους κάποιου νοσοκομείου του Λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς και στην έλλειψη γιατρών, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εξαιτίας των περικοπών του Δημοσίου για την Υγεία. Στη Λίμνο, στην ακριτική Λίμνο, υπηρετεί μία μόνο παθολόγος και εφημερεύει 30 μέρες. Το έκανα κι εγώ, 30 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει ογκολόγος, με αποτέλεσμα να μην γίνονται χημειοθεραπείες. Στη Λίμνο, αυτοί που οι γείτονές μας τη θέλουν πολύ. Γνωρίζουμε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος βάλεται άμεσα, σε ποιον έχει άμεσο αντίκτυπο και δεν είναι άλλος από τον απλό πολίτη, ο οποίος αναζητά νοσοκομιακή περίθαψη στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, όλο και περισσότερο εξαιτίας της κρίσης και δικαιούται να λαμβάνει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Επίσης, θα αναφερθώ στο φλέγον ζήτημα του δυσβάσταχτου κόστους, ασφάλιση και περίθαψης των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας. Κόστος που βαρύνει ειδικά τους Έλληνες φορολογούμενους. Καταρχάς, το φάρμακο αποτελεί αναγκαίο αγαθό. Είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο εξασφαλίζεται η υγεία και η καλυτέρευση της ζωής μας. Αναμφισβήτητα, το ελληνικό κράτος οφείλει να παρέμβει και να υποστηρίξει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, επενδύοντας στην έρευνα και ακόμα ειδικότερα στα βότανα, που ως γνωστό σε χώρα έχουμε πάνω από 1.800 είδη. Η έρευνα, η παραγωγή, η επεξεργασία, η μεταποίηση και η διάθεση των ελληνικών προϊόντων θα δώσουν θέσεις εργασίας στους νέους μας. Όχι επιδόματα που τους στερούν την αξιοπρέπεια. Στη συνέχεια, οφείλουμε να επενδύσουμε στην παραγωγή εθέριων ελαίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή φαρμάκων και ταυτόχρονα στην παραγωγή καλλυντικών. Η πρίμουλα, που ευδοκιμεί στη Βόρεια Ήπειρο, πωλείται με 50.000 ευρώ το κιλό. Σίγουρα, ο σωστός σχεδιασμός της παραγωγής φαρμακευτικών βοτάνων έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προώθηση ενεργοποίησης προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς ο ανταγωνισμός περιορίζεται στον αριθμό των βοτάνων που παράγονται. Αυτό λειτουργεί επίσης προς όφελος των καλλιεργητών, δηλαδή των γεωργών μας. Ο φαρμακευτικός κλάδος συμβάλλει σημαντικά στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας, αφού το 2014 οι εξαγωγές των φαρμάκων προσέγγισαν το 1 δις και αποτελούσαν το δεύτερο εξαγώγημο προϊόν σε όρους αξίας. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε να αναστηλώσουμε τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, θα έχουμε λιγότερες πιθανότητες να βρεθούμε μπροστά σε υποθέσεις όπως η Νοβάρτης, που για να προωθήσουν τα δικά τους φάρμακα και προϊόντα φαίνεται να έχουν προβεί σε διαδικασίες που δεν ήταν ίσως οι σωστές. Η κατάρρευση της φαρμακοβιομηχανίας μας, που επί 60 χρόνια ήταν ενεργή, εξαιτίας της Τρόικας και των συνεχών ανατιμολογήσεων, επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή των φαρμάκων. Στόχος μας θα είναι να βγούμε από το φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της υπερχρέωσης, μειώνοντας τις εισαγωγές ξένων φαρμάκων μέσω της αύξησης των ελληνικών αντιστοίχων και των εξαγωγών μας. Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί βασικό μοχλό επένδυσης στην Ελλάδα. Με τη δαπάνη για την έρευνα, την ανάπτυξη νέων θεραπείων, μπορεί να είναι σημαντικός πυρήνας απασχόλησης των παιδιών της ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό η ελληνική λύση για τη χρηματοδότηση της υγείας προτείνει μια σειρά από μέτρα, μερικά εκ των οποίων σχετίζονται με την εκμετάλλευση πόρων που προέρχονται από το φάρμακο. Πρώτον, καθορισμός ΦΠΑ για το φάρμακο 6%. Το ποσό αυτό που θα προκύπτει από το φόρο θα εγχωρείται απευθείας του Υπουργείου Υγείας.
για την χρηματοδότηση και την πληρωμή των αναγκών των νοσοκομείων, των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και των περιοριών του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και για την προμήθεια ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού. Δεύτερον, κίνητρα και προώθηση δράσεων, έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή εχώριων φαρμάκων, σκευασμάτων για την εχώρια κατανάλωση, αλλά και για τις εξαγωγές. Τρίτον, για το σκοπό αυτό, προτείνουμε τη σύσταση εθνικής φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα και για ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες, με ειδικά κίνητρα χαμηλού κόστους παραγωγής και με φοροαπαλλαγές, για να παραμείνουν στη χώρα μας και να λειτουργούν δίνοντας θέσεις εργασίας σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό. Η συμμετοχή εισφοράς μετοχών για τα φάρμακα να προσδιοριστεί στο 10% για τις περισσότερες κατηγορίες. Στην κατηγορία των φαρμάκων υπάγονται τα φαρμακευτικά βότανα. Προτείνεται λοιπόν κατάρτιση προγράμματος καλλιέργειας αυτών των βοτάνων από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου οι αγρότες θα ασχοληθούν με αυτές τις καλλιέργειες, θα έχουν μειωμένο φόρο εισοδήματος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τα βότανα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εχώρια παρασκευή σκευασμάτων, αλλά και για την εξαγωγή ως πρώτη ύλη κατεργασμένη ή ακατέργαστη. Έκτο, εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου μας για τη χρήση των φαρμακευτικών βοτάνων και των αρωματικών φυτών στην παραγωγή καλλιντικών υψηλής ποιότητος. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που λόγω του κλίματος και των κατάλληλων γεωφυσικών συνθήκων μπορεί να αναπτύξει τέτοιου είδους καλλιέργειες, αφού υπάρχουν χιλιάδες καταγεγραμμένα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, όπως ας πούμε η aloe vera που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και έχουν παγκόσμια επιτυχία. Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμε πάντοτε εμείς από την Ελληνική Λύση να συνυπογράψετε την πρότασή μας για να διερευνηθούν οι ευθύνες του τέως Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοντζιά και για να μάθουμε για ποιο λόγο έσπευσαν να υπογράψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σας καλούμε δε να πράξετε αυτό, σεβόμενοι την επιθυμία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που καταδικάζει και τάσεται κατά αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το. Ευχαριστούμε.